Πάμε. Wow, εδώ είμαστε. Καλησπέρα σας, αθλητικός Λίμπερο 107,4. Σαν το σκύλο με το γάτο, σαν το σκύλο με το γάτο. Πλησιάζει η ώρα, νομίζω, και η στιγμή. Εδώ από το Ραδιομέγαρο, στην καρδιά της πόλης, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με Νίκο Μοσχοβίτη. Ναι, ποιος είναι? Αυτός, 1-0 λοιπόν, εύκολα και απλά. Στο δεξί παραθυράκι, Νίκος Παπαδόπουλος στο άλλο μικρόφωνο. Μέχρι και τις 7.30 παρέα στην τελευταία εκπομπή της εβδομάδας, κουτσουρεμένη βέβαια, γιατί πλάτιασε ο συνάδελφος νωρίτερα. Νίκο, τι έγινε? Τίποτα, φίλε. Εκπομπή έχουμε. Αρχίσαμε. Καλέ, δηλαδή, και εσείς κάθεστε τώρα να πούμε και ξεπερνάτε τις 6.30 και πικιπίκι ποκοπόκο να πούμε τώρα με το μεταγραφικό διαδικασμό. Εντάξει, μπλικ μπλοκ που λέει και ο Κούσης. Σε παρακαλώ τώρα, ρε, ποιος. Έλα, ρε, Νίκο. Να κάνω μια εκπομπή και την ονομάσουμε Αχ καλέ. Αχ καλέ, δηλαδή. Αχ καλέ. Ναι. Λοιπόν, 2-3-10-287-3-8 για ανοιχτό τηλεφωνικό μας κέντρο μέχρι και τις 7.30. Σας στέλνω όμως τυπικούς γιατί ο Παπαδόπουλος πρέπει να φύγει just 7. Θα κλείσω 7.29. Έλα, ρε, Νίκο, τι έγινε, ρε, Νίκο. Έχω μια δουλειά μετά γι' αυτό. Αχ, καλέ, βιάζομαι. Αχ, καλέ, βιάζομαι και τα λοιπά. Κλείνει ο άλλος. Κλείνει ο άλλος 7 παρατέταρτο. Εντάξει, και μετά 7.30 πρέπει να φύγω. Εντάξει, 7.29 πρέπει να κλείσω και, και γιατί πρέπει να φύγεις, Παπαδόπουλε, τι έχεις να κάνεις, πικι-πικι, ποκο-πόκο δηλαδή, και πρέπει να φύγεις 7.30 ώρα δηλαδή. Εντάξει. Οκ. Okay. Έχω μια σοβαρή υποχρέωση μετά. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε τυπικοί. Γι' αυτό δεν θέλω να πλατιάζετε. Νίκο. Έλα. Πολλά τα θέματα πρέπει να βγάλουμε τον κόσμο σήμερα να μας πει για το ΚΑΣ. Να μας πει για το ΤΑΣ-ΚΑΣ, εντάξει, που η υπόθεση στην ουσία επιστρέφει πίσω, δεν είναι. Δικαίωση. Δικαίωση. Μα σου είπε ότι πρέπει να γυρίσει στο δικαστήριο εκ νέου. Δικαίωση. Δικαίωση. Όλα από μηδενική βάση, φίλε. 7 βαθμοί πίσω. Εντάξει. Αμπέλ Φερέιρα δεύτερο, σας χαιρετάει όλους. Εντάξει. Και χάνει γεια σας, σας λέει. Και χάνει την Κυριακή του Ολυμπιακού. Σας λέει. Καλά, ευχαριστώ πολύ. Εντάξει. και πού είναι καινούργιο αυτό, δεν κατάλαβα. και χάνει μετά και τα από την και τρέχει να πίσω. Οκ. Okay. Εμείς μιλάμε για αυτά που γίνονται τώρα. Σήμερα, Παρασκευή. Σήμερα, 10 του Ιούλη. Τα Κυριακή τα βλέπουμε από Δευτέρα μετά. Τι να μέχρι κάνουμε. Την Κυριακή okay. Ο Πάοκ είναι στο συν 3. Ναι. Έτσι. Τώρα τι θα γίνει μετά την Κυριακή το βράδυ και την ώρα του Champions League θα δούμε. Σήμερα που μιλάμε, ο Αμπέλ Φερέιρα στέλνει φυλάκια σε όλους. Έχει την ΑΕΚ στο μείον 3. Εντάξει. Και στέλνει φυλάκια σε όλους. Έχω άδικο. Μπορεί να κάθεται δηλαδή στο σπίτι του, γιατί δεν νομίζω να είναι σε ξενοδοχείο ακόμα. Τον έχετε σε σπίτι του, έναν άνθρωπο. Νομίζω. Εντάξει. Όχι, ναι. Ούτε φύγανε. Σταυροπόδι και να λέει: εγώ είμαι στο συν 3 αυτή τη στιγμή. Ναι, ρε, φυλάκια στέλνει σε όλους. Εγώ είμαι αυτή τη στιγμή στο συν 3. Μετά τι 11.30 το βράδυ τη Κυριακή. Δεν ξέρω. Σε παοξίδι ξελίζει και στέλνει φυλάκια. Αναγκιά σου, αναγκιά. Δεν σα βλέπω, παιδιά. Δεν σα βλέπω, λέει ο Άμπελ τώρα. Και από Δευτέρα άλλη κουβέντα, έτσι. Άξι, από Δευτέρα άλλη κουβέντα. Μπλινγκ μπλονγκ. Τι θα γίνει ο Καραϊσκάκη, οκ. Okay. Από Τετάρτη και μετά, καλά, οκ. Okay, πάλι θα τουρώ. Αλλά δεν έχει σημασία, εμεί μιλάμε για τώρα. Από Τετάρτη και μετά, σα βλέπω όλου μαζικά για άδεια, άμα πάει το πράγμα πολύ αρνητικά. Νίκο, εμεί τι τα έχουμε πει, φιλέ. Εμείς είμαστε εδώ για να καλύπτουμε τα κενά όλων. Σας είπαμε, φυγέτε όλοι, να τραβήξουμε εμείς όλο το κουπί το καλοκαίρι, δεν έχουμε πρόβλημα. Μάλιστα. Εντάξει. Πήγε, πήγε. Τι έχουμε? Τι έχουμε, φίλε? Το αναλύσαμε με τον μεταγραφικό σχεδιασμό. Επίτηδες άνοιξα το τέτοιο για να ακούς, προκειμένου να δεις τι γίνεται. Ναι, φυσικά, φίλε, προχωράμε. Ορμάμε, δεν έγινε. Νόμιζα ότι είχα μείνει πίσω. Έτσι. Ότι ξέρει το πρόγραμμα έχει μείνει πίσω και λέω τι έγινε. Ακόμα. Και ενδεχομένω και με προϋποθέσεις, μην το συντονισμένοι μέχρι το βράδυ ο Λαμπαουτάρης. Ενδεχομένω. Μάνα. Εντάξει. Ενδεχομένω και με προϋποθέσεις, επαναλαμβάνω. Τι στο Λαμπαουτάρης, Ανίκο, στο Λίμπερο να μείνουμε συντονισμένοι, δεν θα βγει να το πει άμα γίνει κάτι. Θα το διαβάσει ο Ζάχο το βράδυ. Άμα γράφει. Άμα είναι πολύ σοβαρό, θα πρέπει να βγει, Ανίκο, να παρέμβει. Πήγε ποκοπόκο μέχρι το βράδυ, περιμένετε λίγο. Αν και θα είμαστε λίγο απασχολημένοι μετά, είναι αλήθεια, αλλά εντάξει, κάτι μπορεί να κάνουμε. 2-3-10-287-3-8 γραμμέσαι έτσι μπράβο ρε αγόρι μου να βγει ο λαός λίγο να πούμε για το κάστι γίνεται. Οι γραμμούλες εδώ για σας είναι, πάρτε τις, ρουφίξτε τις μέχρι τις 7.30. Νίκο, έλα. Τι έγινε τώρα, έχει πολυδιοκτησία ναι ή όχι ρε φίλε? Να δούμε στα δικαστήρια, Νίκο, θα γίνει, περίμενε. Πάλι να δούμε στα δικαστήρια. Να δούμε στα δικαστήρια. Το ένα δικαστήριο που δίκασε δεν υπάρχει. Τόσους μήνες με έχεις ακούσει να θεωρώ δεδομένο αυτό το οποίο λένε κάποιοι άλλοι? Όχι, περιμένουμε φίλε να δούμε. Γιατί ξέραμε ότι υπάρχει και το ΚΑΣ, ξέραμε ότι μπορεί να επιστρέψει υπόθεση πίσω, όπως και επέστρεψε πίσω η υπόθεση, Νίκο. Φυσικά και επέστρεψε πίσω από μηδενική βάση. Για να εκδικαστεί εκ νέου εδώ πέρα. Από μηδενική βάση και θα πρέπει με άλλο πρόεδρο συνεθέσεων και άλλο επίσης δικαστή εφέτη μέλος. Βεβαίως, ναι. Έτσι, μπράβο. Έτσι, γιατί το ΚΑΣ, εγώ και από ό,τι κατάλαβα, θαρώ, συγγνώμη που σε διακόπτω, δεν αποφάσισε ότι δεν υπάρχει πολυδιοκτησία. Το ΚΑΣ, φίλε, αποφάσισε ότι η απόφαση της ΕΠΟ έχει κάνει άνω κάτω το ελληνικό πρωτάθλημα. Γυρνάει πίσω σε 7 βαθμούς. Έτσι. Ωραία. Το ΚΑΣ επίσης αποφάσισε το πάρα πολύ απλό και το πολύ λογικό που δεν μπορούσαν να καταλάβουν οι περισσότεροι. Ναι. Νομίζω, Νίκο μου, ότι εσύ δεν ήσουν μέσα σε αυτούς. Έτσι. Ότι δεν μπορεί μια Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού
να αποφασίζει και όλοι οι άλλοι να κάθονται και να κοιτάνε και να λένε ότι α, αποφάσισαν αυτοί, οπότε εμείς δεν μπορούμε να πούμε κάτι. Ωραία. Βέβαια, και τώρα όλα από το μηδέν. Ναι. Εντάξει. Βέβαια, πρόσεξε τώρα. Με άλλο πρόεδρο στο ΠΕΣΟ, στην Επιτροπή Εφέσεων, και ένα ακόμα άλλο μέλος. Δεν μπορεί να είναι οι ίδιοι που τους έχει. Που έχει καταγγείλει, που έχει, μάλλον έχει καταγγείλει, έχει αιτηθεί ο ΠΑΟΚ να εξαιρεθούν από τις υποθέσεις του. Βριώνει! Ναι. Πρόσεξε με όμως λίγο. Εγώ θα κάνω σίγουρο διαβόλου. Παρακαλώ. Τόσα χρόνια αποφάσεις της ΕΑ θεωρούνταν κρυστάλλες και δεσμευτικές. Δεν το λέω για να στυπώ. Δεν το λέω για να στυπώ. Γιατί τόσα χρόνια. Τώρα στο λέω. Ποιος το λέει αυτό. Σωστά και διακειμενικά. Τόσα χρόνια δεν είχε αφισβητηθεί ποτέ η ΕΑ. Να σου το πω έτσι. Ναι, είναι τέτοιο. Είναι τέτοιο το κρυστάλλο. Ρεάλ που... αυτό. Okay. Το θέμα είναι ότι η υπόθεση γυρίζει πάλι εδώ. Εκ νέου εκδίκαση, όπως είπες, με διαφορετικά μέλη και να δούμε τι θα αποφασίσουν. Να μιλήσει δικαιοσύνη. Άμα πάω και είναι αθώο, τελείωσε. Άμα δεν είναι, το βλέπουμε μετά πώς θα πάει. Για την ώρα όμως, θα πάμε να πάρουμε την Νίκο. Μια γραμμούλα. Καλησπέρα στον πρώτο. Μοσχοβίτη. Αγοράκι. Μάλιστα, κύριε. Τι κάνετε, παιδιά. Καλά. Πολύ χαλαρά. Μόλις ξύπνησες. Πάντα, πάντα είναι χαλαρό. Όχι, ρε φίλε, αλλά χαλαρούιδα. Χαλαρούιδα, δυνατός. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Δεν είναι, τι Παρασκευές όλες τις μέρες παιδιά, ναι. Τώρα είναι το δίλημα να χαρείς ή να δαγκώσεις τα χείλη σου και να επιβεβαιωθείς πλήρως, δηλαδή, η απόλυτη ξεφτύλα. Ψηλέ μου, σήμερα και αύριο και μέχρι Κυριακή 10 παρατέταρτο μπορείς να χαρείς. Λογικά μετά στο Καραϊσκάκης θα έχει κατηφόρα, εντάξει. Η ΑΕΚ με ποιο παίζει τον Παναθηναϊκό, εντάξει, μπορεί την Κυριακή να μην σε έχει φτάσει η ΑΕΚ. Εγώ φοβάμαι, όπως το 10, ότι τότε που ο Παναθηναϊκός πήρε ένα εξάποντο από την ΑΕΚ στο ΆΚΑ με ΣΥΣΕ, καλά τουλάχιστον το πρώτο μάτς έγινε η ΑΕΚ με τον Παναθηναϊκό. Δεν ξέρω, εντάξει, τώρα ο Παναθηναϊκός ΑΕΚ δεν φοβάμαι, δηλαδή, μη κάτσει ο Παναθηναϊκός, δηλαδή, ωραία η προσπάθεια με τα νέα παιδιά, ναι, αλλά στην τελική λύση, τώρα που δωρήσαν τα πράγματα, πέσει κανένα τηλέφωνο και δύσει ΑΕΚ και μετά μονόδρομος είναι το διπλό στο ΆΚΑ. Επίσης, μαγιά του Μελισανίδη που κατάφερε τώρα, να κάνει τελικό στήριξη. Βλέπεις εσύ αυτήν την ομάδα να μπορεί να πάει να κερδίσει μέσα στο ΆΚΑ. Δεν είναι ότι βλέπω. Τι γίνεται στο ελληνικό ποδόσφαιρο, ρε φίλε. Ναι. Επίσης, κατάφερε ο Μελισανίδης να κάνει τελικό στην περιοχή που γενικά περισσότερο είναι χανούμια στη Ριζούπολη. Που ένα γήπεδο τελείωσε. Τώρα εντάξει, χανούμια το έχει. Γιατί δεν γίνεται στο ΆΚΑ, γιατί δεν γίνεται στο ΆΚΑ, ρε φίλε. Γιατί είναι αχανές. Δεν παίζει ο ΠΑΟΚ, ρε φίλε, για να γίνει εκεί. Ούτε ο Άρης Νίκο για να γίνει μεγαλύτερο παιδική εκδρομή. Έτσι, Νίκο, καλά τα λες. Να γίνει, ναι, και κλείνουν το θηρόν, δεν είναι, παιδί μου. Ας γίνει στο ΆΚΑ, δηλαδή το πιο σύγχρονο ελληνικό γήπεδο υποτίθεται μαζί με το Καρισκάκη. Το πιο ασφαλές. Πιο ασφαλές. Ουσιαστικά, πρόσεξε, επειδή είναι η έδρα της ΑΕΚ το ΆΚΑ. Και τι έγινε, εσύ, μάλλον δηλαδή, γι' αυτό. Όταν έπαιζα δύο εσύ, φορές, όταν έχω παίξει. Εσύ και εγώ είμαστε από τη Θεσσαλονίκη, φίλε. Εκείνη είναι από την Αθήνα. Κατάλαβες. Αυτό είναι το θέμα. Σε λίγο τραγουδάμε Βασίλη Καρά να πούμε. Έτσι, μπράβο. Τι να πω, δηλαδή είναι, οι άνθρωποι δεν παλεύονται. Δεν παλεύονται. Στο ΆΚΑ, ρε υπουργέ, στο ΆΚΑ θα γίνεται. Λέω, τι έδρα, ποια έδρα. Η έδρα είναι αυτό το γήπεδο. 68-800. Παλιά χωρούσε 72-600, δηλαδή το ρεκόρ ιστορίων έχει γίνει το ΑΕΚ ΠΑΟΚ το 83, ρε μάγκες, είχε 72.000 κόσμο, αφού οι ίδιοι Αθηναίοι δεν ξέραν που είναι το Μαρούσι και που είναι το γήπεδο και έχει γίνει ένα τουρλουμπούκι, έχουν πάει μισή δική μας, η μισή ψάχναν, είχε 60.000 χανούμια, ναι. Και 13-14.000 δικούς μας. Δηλαδή, εντάξει, έπεσε μεγάλο τρέξιμο. Τέλος πάντων, εγώ φοβάμαι μην επιβεβαιωθώ και σε αυτό. Αυτό είναι. Δηλαδή, χάρηκα σίγουρα, δεν είπα ότι δεν χάρηκα. Γιατί ξεφτυλίζει την ελληνική, ας το πούμε, δικαιοσύνη, ξεφτυλίζει θεσμούς, ξεφτυλίζει πολλά πράγματα. Και είναι η πρώτη φορά που συνήθως, από τις λίγες φορές μάλλον, που το ΚΑΣ δικαιώνει υπόθεση. Δεν θυμάμαι έτσι εύκολα το ΚΑΣ να δικαιώνει υποθέσεις. Είναι συνήθως Εγώ ψηλέ μου να σου πω την αλήθεια, παρά τις διάφορες διαβεβαιώσεις που υπήρχαν, πίστευα ότι το ΚΑΣ
θα πει ότι έχει βγει μια απόφαση, εμείς δεν έχουμε να πούμε κάτι άλλο, μένουν όσοι έχουν τα πράγματα. Παρά τις διάφορες επιπτώσεις που υπήρχαν. Υπόθεση. Ναι. Μάλλον ήμουν προκατελημένος, δηλαδή, ότι θα πει αυτό που είπες και εσύ. Αλλά δεν ξέρω τι μεσολάβησε. Αλλά και πάλι, άκου να δεις τώρα, σε τι λούμπες μπορεί να πέσεις. Πες και βάλε και τον επίλογο, γιατί μεταφέρουν... έχουμε άλλους δύο. Ναι. Να σου μεταφέρουν το άγχος για του χρόνου. Η βαθμολογία επικυρώνεται 20 Ιουλίου, ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, να σου μεταφέρουν το άγχος για του χρόνου, να εκκρεμεί, δηλαδή να ζήσουμε αυτό το... Ενώ, π.χ. θα μου πεις, ο Μαρινάκης έχει και αυτό στις ειδικές υποθέσεις. Αλλά ο Μαρινάκης αναλαμβάνει προσωπικά. Λέει μάγκες, ό,τι έχει να κάνει με μένα είναι δικιά μου υπόθεση. Ο Ολυμπιακός λειτουργεί σαν τμήμα κανονικά, γιατί έχω μάθει ότι μάνατζερ παιχτών μας τρομάζαν τους παίχτες. Λέγανε παιδιά και μπορεί ο ΠΑΟ, η ομάδα σας να πούμε να γίνει κανένα κακό, κανένα μοιραίο. Δηλαδή το σχέδιο Ολυμπιακού πέτυχε απόλυτα από το Φεβρουάριο, λίγο πριν τον κορονοϊό ας πούμε. Δηλαδή έδωσε δικαίωμα και αγωνιστικά ο ΠΑΟΚ. Τέλος πάντων. Ευχαριστώ για την παρέα, να είστε καλά. Να είστε καλά, ψηλέ μου, να είστε καλά. Ψηλέ μου, καλώς ήρθατε. Να ξέρεις, έχει πολλές παραμέτρους. Έχει τρεις παραμέτρους πολύ σημαντικούς. Να είστε καλά, ψηλέ μου, bye. Πάμε στον επόμενο, ναι. Έλα, καλησπέρα. Χαίρετε, χαίρετε. Έλα. Γεια σου, Παπαδόπουλε, που λύσαξες ότι πήγε πίσω η υπόθεση. Πήγε πίσω η υπόθεση, φίλε, να δούμε εδώ τι μπορεί να μιλήσει. Άντε, μπράβο. Λύσαξες, έχεις πάθει αμόξαντα φιλαράκι στο 10.gr. Δεν μπαίνω σε αυτό το site, φίλε. Το τούβλο ήταν τόσο χοντρό στο κεφάλι, ήταν τόσο χοντρό το τούβλο, που ξέρεις τώρα η καραμέλα άκουμε σκοβίτη τώρα. Αχ καλέ, δεν δικαιώθηκε. Αχ καλέ, δικαιώθηκε και οι δύο εφέσεις. Αχ καλέ, τώρα εμφανίστηκε και οι προηγούμενες μέρες που πήγαινες από χαμένο παιχνίδι σε χαμένο παιχνίδι, δεν εμφανιζόσουν, τώρα βγήκες. Να χαρά εμφανίζομαι, δεν με επιβλητήθηκε. Εμφανίστηκε ρε, εμφανίστηκε ρε. Στο Ζαγόρα μπορεί να βγήκες, εδώ δεν βγήκες. Όχι ρε, και σε μας ήρθε. Έλα. Αφήστε με να μιλήσω. Βεβαίως. Παπαδόπουλε, άκου να σου πω κάτι. Εδώ τα είμαι. Πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Ναι. Αλλά επειδή έχετε μάθει να μην ακούτε αυτά που δεν σας βολεύουν, και αυτά που δεν σας βολεύουν είναι ακόμα ναι. Και το εξής. Συγχαρητήρια για την νίκη σας ήταν καλύτερη. Το προσπερνάτε και αυτό δεν θέλετε να το ακούσετε. Δεν μπορείτε να το ακούσετε ούτε αυτό. Γιατί εσείς θέλετε. Το πιο. Έχετε γιατί σ' έκασα λίγο. Έχετε πάθει όλοι. Άφησε με να μιλήσω. Το πιο αφού δεν σ' άκουσα, ρε, δεν σ' άφησα, περίμενε. Το πιο, σου λέω πες πάλι και δεν σ' άκουσα. Λέω εσείς ναι. Αυτό που θέλετε ναι. Δεν ακούτε ούτε καν το αυτονόητο. Συγχαρητήρια για τη νίκη σας. Ίσως ήταν καλύτερη. Δεν τα ακούτε. Αυτό που θα έχετε πάθει ολυμπιοκαφροσύνη. Δηλαδή θέλετε να χτυπιόμαστε στα πατώματα και να λέμε διάφορες ιστορίες για αγρίους, για το πανότι του 80, για το κατεψυγμένα χρέη του Τσοχατσόπουλου, για τα διαρκές του Τσοχατσόπουλου, για το τάκλινγκ του Καράμπελα στο Γεωργιά, του Γεωργιάδη στο Καράμπελα, το Σταυρίδι, το αυτό, τα γνωστά, μπούρου, το ανθολόγιο, το γνωστό. Εγώ δεν είμαι τόσο λέμε πάνω. Λοιπόν για το τετράμπαλι, για το τετράμπαλι. Την μεγαλύτερη παδική εκδρομή δεν είπες. Την ξέχασες. Ότι, το αθολόγιο, το γνωστό. Όταν σας λέμε για το τετράπολο που μας ρίξατε ότι ήταν δίκαια η νίκη σας, το προσπερνάτε, δεν το ακούτε. Δεν σας ενδιαφέρει. Σας είναι για το εαυτό σας, δεν ακούγεστε, δεν σας λέω. Μα πώς δεν μας βλέπετε. Σας λέμε ότι ήσασταν καλύτεροι, μας κερδίσατε δίκαια. Δεν τα ακούτε όμως. Εγώ δεν ανέφερα τον τετράπολο, ρε φίλε. Πού το θυμήθηκες τον τετράπολο, ρε φίλε. Εγώ δεν το ανέφερα. Να είδες λοιπόν, ακούς Μοσκοβίτη. Να, η απόδειξη είναι τώρα αυτό που σου λέω. Ποιο ρε φίλε. Πάλι ειρωνεύεται. Μα ποιο ρε. Ο Παπαδόπουλος πάλι ειρωνεύεται. Μα... Όχι, όχι. Λοιπόν, δεν ειρωνεύεται τώρα. Δεν ειρωνεύεται. Δεν ειρωνεύεται. Ας γυρίσουμε στο ΚΑΣΚ, ήταν μια σφαλιάρα. Τα ΣΚΑΣ. Μια σφαλιάρα. Ναι, ναι. Άνευ προηγουμένου. Ειδικά για την ομάδα του 10.gr, νοικοκύριδες, ελευθερίου, δεκάρικη, πεντακοσάρικη, χιλιάρικη, που ήταν ο άξονας διαγραμμένη όλους αυτούς τους μήνες. Όλους αυτούς τους μήνες.
και έχοντας δεξιά αριστερά τα εξαπτέρυγα όπως το All About Aris και τα φιλαράκια και αυτά που μετέφεραν δεν τα αδεία ακριβώς όπως άλεγε το 10.gr. Έλα ρε είπα Παπαδόπουλε, τα ξέρεις από Δεκέμβριο τώρα. Μήπως να σας ξεκινώσω τώρα το τι έχει. Δεν μπορείς να μας κάνεις τίποτα και δεν μπορείς να χρησιμοποιήσω. Έχω ξαναπεί ότι τα έχω πιάσει με την κίδα στην πλάτη στο All About Aris. Δύσκολα φίλε. Μην με αναγκάζεις τώρα να τα βγάλω και τώρα. Μην με αναγκάζεις να τα βγάλω και τώρα. Γιώργο, λοιπόν, γιατί μας τα έχεις κάνει ζέπελι με αυτό το θέμα. Βγάλτα που δεν έχεις τίποτα τώρα. Μην με τρελαίνεις τώρα από γεματιάτικα. Το πάω χαλαρά. Έλα τώρα που δεν έχω το τίποτα. Θα έλεγα τώρα, έλα τώρα τι έχεις στον αέρα, αλλά δεν μπορώ να επιλέξω τώρα. Μην με τρελαίνεις τώρα, δεν θέλω να μαλώνουμε. Τίποτα δεν έχεις, γιατί ξέρω, ρε φίλε, το μαγαζί το οποίο δουλεύω. Άσε τις αερολογίες τώρα. Ξέρεις καλά, πολύ καλά τι εννοώ. Μην με προκαλείς. Το πάμε καλά τόση ώρα. Μην ανοίγεσαι με παπαντιλίκια. Έλα ρε Γιώργο, μη σε προκαλώ τώρα. Έλα ρε Γιώργο τώρα. Ήρθες από την Ολλανδία, τι να έχεις τώρα. Με τρελαίνεις από γεματιάτικα τώρα. Το πάμε ήρεμα. Μην με τρελαίνεις. Πολύ καλά τι εννοώ. Λοιπόν, καλά έγινε. Μην τρελαίνεις τόσο πολύ για το Μαρινάκι και τον Ολυμπιακό. Δεν τρελαίνεις τόσο πολύ για τον Ολυμπιακό και τον Μαρινάκι. Για το All About Aris είπες, Γιώργο. Δεν με ενδιαφέρουν τα άλλα. Ναι. Μην λες αερολογίες και παπατζηλίκια. Ξέρω πολύ καλά τι λέω, αγόρι μου. Copy paste από το 10.gr. Έγινε φίλε. Έγινε φίλε. Λοιπόν. Πάμε παρακάτω. Ξέρω πολύ καλά τι εννοώ. Πάμε παρακάτω. Έτσι. Λοιπόν, άντε περαστικά και σε εσάς με την απόφαση. Να είστε καλά. Τρομερά πράγματα. Τρομερά πράγματα. Νίκο. Έλα. Γιατί τα λέει αυτά ο Γιώργος, φίλε. Γιατί φίλοι, σου λέω, εγώ με τον Γιώργο σε πολλά πράγματα, σε πολλές περιπτώσεις τα έχουν πάει καλά. Τώρα αυτό το πράγμα που πιάνει το site, ρε παιδί μου, και λέει αερολογίες με παντζηλίκια, αυτό είναι ένα δικό του θέμα, ρε παιδί μου, για να δημιουργεί εντυπώσεις. Εντάξει. Τα άλλα είναι δικό του δικαίωμα να τα λέει. Σε αυτό, ρε φίλε, δεν δέχομαι κάτι. Μάλιστα. Ξεκάθαρα τα πράγματα, νομίζω. Έχω και άλλη μια καταγγελία, δεν τη μεταφέρω στον αέρα. Ποια είναι αυτή, συνάδελφε? Άργησε σήμερα να ανέβει λέει, η ενημέρωση από το ΚΑΣ, η απόφαση. Σε κάποια site. Μέσα σε αυτά και το All About Aris. Και κάποια site περιμένουν. Σε αντίθεση με άλλα που. Ναι. Με άλλα νέα που ήταν πριν από την απόφαση και που ανέβαιναν πολύ γρήγορα. Και κάποια site αντίστοιχα, ρε παιδί μου, όταν υπάρχει κάτι αρνητικό για τον ΠΑΟΚ, αργούν να το ανεβάσουν, είναι η αλήθεια. Και όταν είναι κάτι αρνητικό για τον Άρη, το ανεβάζουν πρώτο. Τι θες να κάνουμε τώρα, δηλαδή. Μα να σου πω λίγο κάτι. Ναι. Τελευταία καιρό ΠΑΟΚ. Μόνο αρνητικά έχει, ρε παιδί μου. Έτσι λειτουργούν. Έτσι λειτουργούν. Έτσι λειτουργούν. Έχει πολλά αρνητικά. Λοιπόν, ο φίλος που καλεί θα πάρει μετά το break. Θα του ζητήσω να πάρει μετά το break αν ακούει. Γιατί ξεφύγαμε λίγο και πράγμα και στο διάλειμμα. Με τη συνέχεια της εκπομπής. Αχ καλέ break. Αχ καλέ. Αχ καλέ επιστρέψαμε. Αχ καλέ Νίκο. Αχ καλέ. Αχ καλέ. Νίκο. Έλα αγοράκι μου. Έλα. Πού είναι τώρα θα βγουν οι άλλα να απαντήσουν στον Γιώργο. Άντε τι γίνεται. Βλέπει Χάτσερ ο Ηρακλής. Έχουμε γραμμές. Θα πάμε τώρα. Βλέπει Χάτσερ ο Ηρακλής. Να χαρά. Μια χαρά. Να χαρά. Ωραίος παίχτης. Εμείς εδώ πέρα. Πολύ καλός παίχτης. Φτωχολογία για εσένα κάθε μου τραγούδι. Στον επόμενο φίλο καλησπέρα. Καλός παίχτης. Καλησπέρα. Γεια σας. Γεια σας κύριε. Πασχάλης Ολυμπιακός. Ορίστε. Πασχάλη Ολυμπιακός. Γεια σου Πασχάλη. Έλα Πασχάλη Ολυμπιακέ. Λοιπόν, ακούω κάτι ακροατές και μιλάω σαν τον Γιώργο από την Ολλανδία. Ναι, ναι. Και γελάω. Γιατί, επειδή ακούω πολύ ραδιόφωνο, ακούω πολύ λιμπερό, όταν βγαίνεις εκπομπές, γιατί βγαίνεις εκπομπές και μιλάει με κανέναν συνοπαδό του, κλαίνε και οι δύο. Αμά δεν παίξαμε, δεν κάναμε, τι θα κάνουμε, τι θα ράνουμε. Ναι. Και όταν βγαίνει για να υποστηρίξει την ομάδα του σε κάποιον άλλον, σε μένα παραδείγματος χάρη σε εσάς, βάζει μοτοράκι στο στόμα και δεν μπορεί να το σταματήσει κανένας. Εντάξει, άλλο η κριτική που θα κάνει ο ίδιος στην ομάδα του και άλλο ο τρόπος που θα την υπερασπιστεί. Εντάξει. Του αρέσει πιο πολύ να αναφέρεται στον Ολυμπιακό Πασχάλη. Δεν άκουσα. Του αρέσει να αναφέρεται πιο πολύ στον Ολυμπιακό. Μα εγώ τα νέα του Ολυμπιακού τα μαθαίνω από τον Τσαρό. Κάθε πρωί ακούω Τσαρό και μαθαίνω όλα τα νέα του Ολυμπιακού. Μάλιστα. Λοιπόν, τέλος πάντων, εγώ επειδή ασχολήθηκα και αθλητικά και παραγωγικά με τον αθλητισμό, λοιπόν, αυτό που έχω να πω είναι ότι ο ΠΑΟΚ δεν κέρδισε τίποτα σήμερα. Πολύ ψαγμένος ήταν ο πρώτος ακροατής που βγήκε, που το λέγατε ψηλό. Ναι. Λοιπόν, τα είπε όπως είναι τα πράγματα. Τι πιστεύω εγώ. Ναι. Εγώ πιστεύω ότι θα ισοβαθμίσουν με την ΑΕΚ στο τέλος και θα περάσει η ΑΕΚ λόγω ισοβαθμίας
Δεν μπορώ να το ξέρω αυτό. Εντάξει, αλλά είναι και αυτό ενδεχόμενο. Ναι, καταλαβαίνω. Και επειδή γεροί να είμαστε και θα ξανακάνετε εκπομπές και θα σας ξανακούω, κάποια στιγμή όπως πήρα τώρα θα πάρω και τότε και θα δούμε ποιος έχει δίκιο και ποιος έχει άδικο. Σε μια εβδομάδα το σπουδαίο. Λοιπόν, το γνώμη μου είναι ότι θα ισοβαθμίσουν στη χειρότερη περίπτωση, θα ισοβαθμίσουν και θα περάσει η ΑΕΚ και το άγχος που είχαν τώρα, αν θα τιμωρηθούν ή αν όχι, θα μεταβληθεί για του χρόνου. Μάλιστα. Και θα λένε ότι 5 χρόνια τιμωρημένοι ξεκινάμε. Γιατί να μεταφερθεί για του χρόνου, ρε Πασχάλη, να μην υπάρχει μια απόφαση άμεσα. Δεν θα προλάβει να γίνει δίκη τώρα, παλικάρι μου, λόγω κουρινιού, λόγω αδειών, λόγω έτσι. Δεν πρόκειται το ΚΑΣ πότε πρόλαβε και το έβαλε και στο πινάκιο και το εκδίκασε και έβγαλε μια απόφαση. Άμα θέλεις, απόφαση βγάζεις. Είπα ότι θα ισοβαθμίσουμε πρώτον. Βάλτε και τον επίλογο για να πάμε και στον επόμενο κιόλας. Ναι. Και δεύτερον λέω ότι δεν θα προλάβει να γίνει δίκη. Μάλιστα. Γεροί να είμαστε, εδώ να είμαστε, θα τα συζητάμε, αλλά να μην χαίρονται τόσο πολύ. Μάλιστα. Γιατί όταν βρίσκονται μεταξύ τους, κλαίνε παρέα. Να είστε καλά. Και αναστενάζουν σαν τα άλογα. Τα κουρασμένα, τέλος πάντων. Λοιπόν, εγώ τους απολαμβάνω και τους περιμένω. Αυτό που ήθελα να κάνω πέτος, το έκανα, πήρα το πρωτάθλημα. Να είστε καλά, αυτό κύριε Πασχάλη. Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό που ήθελες να κάνεις, το έκανες. Να είστε καλά, κύριε Πασχάλη, για να πάμε και στους επόμενους. Γεια σας. Καλό απόγευμα. Γεια σας. Πόσο δίνεις ο επόμενος. Όντως, αυτό που ήθελα να κάνει ο επόμενος να είναι ο Γιώργος πάλι τώρα. Λες. Για να δούμε. Έχεις το νούμερο, κουφάλα, και αυτό δεν το έχω δει. Ναι, στον επόμενο. Άσε ρε ψεύτη. Ναι. Ποιος είναι. Εσύ είσαι η δεύτερη επιλογή. Εσύ είσαι η δεύτερη επιλογή. Σε περίμενα σήμερα. Εσύ είσαι ο δεύτερος υποψήφιος. Καλά, δόξα τω Θεώ. Όλα good. Έχεις άπλετο χώρο να παίξεις την μπάλα σου. Δεν θα έχω όμως, γιατί δυστυχώς ζω με την ανασφάλεια της λίγης μπαταρίας που έχω, της λίγης μπάτερης. Όσο προλάβω και... Πόσο της 100 σου έμεινε, ρε. Κάνα 25. Αυτό είναι στεναχωρημένο. 25% έχεις, ρε. Πότε φεύγει το 25%, θέλει μια ώρα για να φύγει. Στεναχωρημένο είναι, ράστορ, ναι. Να δω, κάνουμε κανιά κλήρωση, θα πάρεις κανένα καινούργιο, για πες. Ναι, επειδή για μένα ήταν όλο αυτό που έγινε ένα φιάσκο, μια παροδία. Και το θεωρούσα κάπως αυτονόητο ότι θα επέλθει η δικαίωση του ΠΑΟ. Δηλαδή όλο αυτό το πράγμα που δεν υπήρχε, δεν βαζιζόταν πουθενά. Και αυτό το μαρτυρεί, επειδή τη χάνει από τύχη θες, για να εμπλουτίσουμε τις γνώσεις μας. Ακούμε και άλλους δυστυχώς για σας στο Λίμπερο ραδιόφωνα. Πολύ σοβαρούς και περιστατωμένους και έμπειρους. Γιατί ρε, εμείς σοβαροί είμαστε. Εδώ δεν είμαστε σοβαροί και περιστατωμένοι δηλαδή. Εδώ και κάποιοι λένε το έχουν αναγκάσει εκεί ότι κάνουν ελαφριές εκπομπές. Είναι λίγο χαχανιτά, λίγο χαχανούλες, λίγο αστιάκια, λίγο το παίρνουν έτσι. Όχι, Νίκο, εμάς λέει. Λίγο να μεταδίδουν τους ακροατές το τι λένε και τι κάνουν. Εν πάση περιπτώσει ακούμε και άλλους σταθμούς, ακούμε και διαβάζουμε δίκη σπορτ, ακούμε όκους, ακούμε τέτοια πράγματα, σοβαρούς ανθρώπους που έχουν την πληροφορία. Α, εμείς εδώ δεν είμαστε σοβαροί δηλαδή στο Λίμπερο 107,4. Πληροφορίες από εκεί, δεν αναφέρομαι σε εσάς δύο. Αναφέρομαι σε πιο μεγαλός που σε εσάς. Εντάξει, αυτό αναφέρεσαι μας στους δύο, πες χθες. Δεν έχει σημασία. Δεν έχει σημασία σε όποιον και αν αναφέρεται. Αυτοί οι άνθρωποι τώρα είτε από το Focus, είτε από το Δίκη Sports, ακούσαμε και διαβάσαμε ότι υπάρχουν πληροφορίες ότι τα πράγματα και το πόρισμα που έβγαλαν εκεί πάνω στο ΚΑΣ είναι πάρα πολύ σοβαρά και έχει προεκτάσεις και για την κυβέρνηση. Γιατί αναφέρονται ότι αυτό το πράγμα που έγινε δεν μπορούν να το αντιληφθούν. Πώς μια επιτροπή με κρατική επιρροή, υπουργική, δεν ξέρω πώς το αναφέρουν, έβγαλε ένα τέτοιο πόρισμα. Δεν το ξέρω αυτό, αν το ξέρει ο Νίκος. Φίλε μου, θυμάσαι, το λέγαμε και με το Στέλιο του Αναστασιάδη στο ΠΑΟΚ 24. Το κείμενο αυτό, η εισήγηση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού, είναι ένα έγγραφο το οποίο έχει πάνω το σήμα του ελληνικού κράτους. Έτσι, αυτό πηγαίνει σε διεθνή δικαστήρια καλή ώρα το ΚΑΣ. Και αυτό το οποίο διαβάζαμε στην εισήγηση με τους ψευτομουφτίδες, με τα μουσουλμανάκια, έτσι, αυτά πάνε σε διεθνή δικαστήρια. Καλά την προτροπή. Νίκο Μποσκοβίτος και καλά είχε την προτροπή, την κάλεσε τη κυβέρνηση, δεν ξέρω αυτές τις πληροφορίες. Είναι επίσημο κρατικό έγγραφο.
ναι, ότι δεν υπήρχε αυτό το πράγμα που κάνανε αυτοί εις βάρος του ΠΑΟΚ και έχει και προεκτάσεις και πολιτικές. Δηλαδή οι πληροφορίες είναι πολύ, πολύ συγκεκριμένες και σίγουρες από εκεί πέρα πάντως. Ότι αυτό το πράγμα που κάνανε είναι, ξεπερνάει τα όρια του ποδοσφαιρικού. Δηλαδή δεν μπορεί μια επιτροπή αμφιλεγόμενης υπόστασης να βγάλει και να υποβιβάσει μια ομάδα. Δηλαδή δεν υπήρχαν αυτά τα πράγματα. Και αυτό το γράφω στο χαρτί και το γυρίζαν πίσω με 7 βαθμούς πίσω και του λέει στην Εφέσεων, δικάστε σωστά και κανονικά. Βέβαια στην Εφέσεων υπάρχει το άλλο, ότι δεν υπάρχει τέτοια, όσο λένε οικογενικό. Ποιο? Δεν υπάρχει, ρε παιδί μου, απόφαση για πολιτική συζήτηση. Δεσμευτική. Τι δεσμευτική. Που δεν τίθεται κιόλας. Βάσει του ΚΑΣ, αυτά που γράφει το ΚΑΣ το πόρισμα, ναι, βάσει πληροφοριών από πάνω, είναι πολύ ανυπόστατο. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα, σου λέει, που έγραψε αυτή η επιτροπή της κυβέρνησης. Έτσι κάπως αναφέρει, ρε παιδί, δεν είμαι και νομικός. Μα είναι μια κρατική επιτροπή. Κρατική. Ακριβώς. Δηλαδή έχουν ζαλιστεί οι άνθρωποι. Σου λέει, τι κάνανε αυτοί, τι μαγειρέψαν, τι κάνανε. Και εδώ πέρα, ας πούμε, κάποιοι μεγαλοσκήμονες από και στο συγκεκριμένο, στο δικό σας ραδιόφωνο, βγαίνανε, θα υποβιβαστείτε, ξέρω εγώ, είστε ένοχοι, διαδρομή του χρήματος, βγάζανε τον Γκάζι, αυτό τον τρελογιατρό, τον ψυχίατρο, τον συνταξιούχο, ποιος έκλεψε τα χαρτιά, ποια χαρτιά ρε, ποια χαρτιά, ο Πάκου ήταν τζάμι, πεντακάθαρος, για ποια χαρτιά μιλάτε και μιλούσατε, μέχρι και σήμερα το πρωί. Πάντο πιο σύντομα μόνο γιατί έχω άλλους τρεις. Ναι, ο ΠΑΟΚ δεν έκανε κάτι, Νίκο Παπαδόπουλε. Γιατί με ρωτούσε μια δόση, έχεις πολλή ιδιοκτησία για την Ξάνθη. Και σου λέω, από πού τα βγάζεις αυτά, πώς προκύπτει, από πού. Σε ρώτησα εγώ για κάτι τέτοιο. Από τη Μαρούπα. Εγώ δεν αναφέρθηκα καν στην Μαρούπα, φίλε. Σε αποφάσεις που υπήρχαν μέχρι στιγμής, με τη σημείωση ότι περιμέναμε το ΚΑΣ. Όπως περιμένουμε τώρα που θα γυρίσει υπόθεση εδώ, να δούμε τι θα γίνει. Τι να γίνει, αφού τους ξεδόντιασε, τους λέει, δεν υπάρχει τη συγκρίση. Βρέλα εδώ και αθώσου. Ήδη έχω αθώσει. Ήδη δεν υπάρχει τέτοιο πολυδιοκτησία. Βάλε επίλογο γιατί έχει γεμίσει το κέντρο μόνο. Εντάξει, στο δικό σας σταθμό υπάρχουν μόνο χαχανούλιδες, δημοσιογράφοι και ρεπόρτερ και διευθυντές. Έλα, όλα τα άλλα είναι, τα ακούμε από αλλού. Τέλος πάντων. Εντάξει. Να σε καλά. Να σε καλά. Στον επόμενο, καλησπέρα. Ναι. Ναι. Α, εγώ είμαι. Εσείς είστε, βεβαίως. Βεβαίως, κύριε. Ναι. Γεια σας. Γεια σας. Δεν μου λέτε, τι λέτε, στην Ελλάδα υπάρχει μίσος για τον Ολυμπιακό Νέο? Δηλαδή, εγώ λέω ότι ο χειρότερος Τούρκος, πάρτε ό,τι θέλετε, αλλά άμα συγκριθεί με τον Ολυμπιακό, θα πείτε όχι, ο Ολυμπιακός να φύγει. Ο Τούρκος ας μείνει. Τώρα που είπες Τούρκος και όλα, συγγνώμη που σε διακόπτω. Λίγο να το προχωρήσω και θα με κόψετε. Ναι. Δεν είναι κακό. Ναι, ναι, ναι. Υπάρχουν δύο ΚΑΣ. Υπάρχει ένα ΚΑΣ, ας πούμε, στον πλανήτη Paralogistic και ένα ΚΑΣ, ας πούμε, που είναι στη Λοζάνη, λέω εγώ. Ναι. Βασικά, σήμερα τι απόφαση έχει βγάλει το ΚΑΣ? Υπάρχει καμιά αθωτική απόφαση? Δεν υπάρχει επιστροφή της υπόθεσης και ξαναεπέμβαση από των δικαστών? Από το 0, δηλαδή, κυρία μου, και οι 7 βαθμοί στον ΠΑΟΚ πίσω. Από το 0. Πάμε τώρα να δούμε το. Δεν μου λέτε, τα σημαίνα για τον Ολυμπιακό τα λέμε ακόμα? Αυτός που τα λέει δεν πρέπει να σκύβει κάτω και να χτυπάει το κεφάλι στο πάτωμα? Ναι ή όχι? Πάμε γρήγορα για να το δούμε. Ακούστε, δεν τα ξέρετε. Είπα Παναθηναϊκός και ο Γιάννης Αλαφούζος, σας μιλάω για τα στημένα του 15. Επέλεξαν να εκμεταλλευτούν την υπόθεση και να προσέφυγε στην UEFA. Δηλαδή, ο Γιάννης Αλαφούζος το 15, με τα στημένα, θυμάστε που βγαίναν οι κασέτες, τότε που υπήρχαν οι 5 κατηγορίες και όχι τώρα που έχουν ακυρωθεί όλες οι κατηγορίες κατά του Ολυμπιακού. Θυμάστε, για εγκληματική οργάνωση, για τα πάντα. Τώρα δεν υπάρχουν αυτές οι κατηγορίες. Έχει αθωωωθεί από 10 δικαστήρια. Υπάρχει η κατηγορία τώρα για συμμορία, κύριε. Ναι, ναι, μόνο αυτή έχει μείνει, αλλά αυτή λόγω των υπόλοιπων κατηγοριών έχει καταρριφθεί και αυτή. Δεν είναι όμως αυτό το θέμα μου. Προσέξτε τώρα. Ναι. Προσέφυγε η ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Απλά δώσουμε ένα δευτερόλεπτο. Μην καλείτε άλλο, υπάρχεις εσύ και ένας ακόμα στο κέντρο, γιατί ναι, ναι, θα πρέπει να κλείσουμε. Λίγο γρήγορα να το πάω για να καταλάβετε. Ναι, ναι. Κατόπιν των καταγγελιών, ξέρετε πώς ξεκίνησε για τα στημένα. Καταγγελία του κύριου Μελισσανίδη, καταγγελίες από Γεωργία και τα λοιπά, να μην τα λέμε. Ναι. Και για τη Βέργια. Υπάρχουν και κάτι κασέτες και κάτι διάλογοι. Ναι, που τώρα έχουν αλλάξει. Άρδιν, 180 μοίρες έχουν αλλάξει τις καταθέσεις, αλλά είναι άλλο θέμα. Εγώ δεν το πάω εκεί. Προσέξτε τώρα. Ο Παναθηναϊκός επέμεινε και με τη συνδρομή, με τη στήριξη του Ιβάν Σαββίδη και του ΠΑΟΚ, προσπάθησε να μπει στην υπόθεση. Αφού πρώτα προσέφυγε στην UEFA, ζητώντας την αποβολή του Ολυμπιακού, με την απάντηση της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας, του πράσινου να είναι καταπελτώδης. Δεν το δέχτηκε. Ο Παναθηναϊκός επέμεινε και πήγε την υπόθεση στο ΚΑΣ. Ακούστε τώρα εδώ.
Και έχει βγει τώρα η απόφαση του ΚΑΣ. Το σκεπτικό. Το σκεπτικό. Δεν λέτε ότι το ΚΑΣ είναι το ανώτερο. Άμα μιλήσει το ΚΑΣ, πάσα αρχή παυσάτο. Άρα για τον Ολυμπιακό πρέπει όλοι να χτυπάνε τα κεφάλια τους κάτω. Προσέξτε τώρα. Κρίση επί αποφάσεων της ηγετησίας από τον, λέει, από τον ανακριτή. Λίγο πιο σύντομα μπορείτε. Λίγο πιο σύντομα, ναι. Τώρα αμέσως ναι. Σας το διαβάζω. Ναι, ναι. Η απόφαση στο σκεπτικό του ΚΑΣ για την αφόρση του Ολυμπιακού. Με ναι. την προσφυγή του Παναθηναϊκού και τη στήριξη του Ιβάν Σαββίδη. Το λέει εδώ το 15. Τα στοιχεία που προσφεύγουσα πάει Παναθηναϊκός επικαλείται προέρχονται κυρίως από κατηγορίες που περιλαμβάνονται στο κατηγορητήριο ενός εισαγγελέα. Προφανώς οι κατηγορίες αυτές είναι οτιδήποτε εκτός από αντικειμενικές. Ξέρετε τι πάει να πει αυτό? Ότι έχει βγάλει όλες τις κατηγορίες κάρτες. Κατά του Ολυμπιακού. Πάμε τώρα τα κεφάλια μας κάτω. Έχει αθωωωθεί ο Ολυμπιακός. Ξέρετε τι έχει γίνει. Προσέξτε. Εδώ υπάρχει αθώωση. Δεν ξαναγύρισε την υπόθεση. Απλά πρέπει να πάμε στον τελευταίο. Ήσασταν σαφέστατος, κύριε. Πρέπει να πάμε, αλλά ήσασταν κατά το πιστικό. Δεν ακούω κάτι. Τι? Πρέπει να είστε φαν της κυρίας Μαρούπα. Πώς το βλέπετε? Δεν ξέρω σε άλλο πλανήτη ζω. Εδώ λένε για το ΚΑΣ, για το ΠΑΟΚ και τρελαίνονται. Εδώ πώς το βλέπετε? Ήσασταν σαφέστατος, κύριε. Ναι, σωστά. Έχει γίνει προσφυγή Παναθηναϊκού και πάω και φάγανε τα κεφάλια. Εδώ γιατί δεν λένε? Και τώρα έχει βγει η Επιτροπή Διοντολογίας και ξανά επανεξετάζει την υπόθεση. Πώς το βλέπετε αυτό, είναι δίκαιο? Θα φανεί. Τι είναι δίκαιο, τι δεν είναι, θα φανεί. Τι θα φανεί? Μα, θα αποφασίζει δικαιοσύνη. Τότε να διάθω ότι και να πάει τώρα η Επιτροπή Εφέσεων ο ΠΑΟΚ να αθωθεί από το ΚΑΣ, να πάει στο ΚΑΣ, να αθωθεί πανηγυρικά. Και να βγει μια εισηγήτρια αργότερα και να ρίξει υποβιβασμό στο ΠΑΟΚ. Είναι σωστό. Να είστε καλά, γιατί πρέπει να πάμε και στο τελευταίο. Να είστε καλά. Ναι, ναι, ναι. Γεια σας. Γεια σας, κύριε. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Πολύ μίλησε. Του δώσαμε τον χρόνο που έπρεπε. Όχι, να σου πω κάτι. Έχει τη γνώμη του. Είναι σεβαστή. Πήρε τον χρόνο που έπρεπε. Πάμε στον. Μπερδεύτηκα. Στον τελευταίο που έχει 2 λεπτά μπροστά του. Καλησπέρα. Ναι. 30 δευτερόλεπτα. Καλό Σαββατοκύριακο, ήρεμα. Σάβα μου, πού είσαι, πού χάθηκες, ρε φίλε? Πού είσαι εσύ? Ακούω τα πάντα. Ο Πασχάλης ο Ολυμπιακάρας βγήκε στεναχωρεμένος σήμερα. Πού είσαι, ρε Σάβα? Πολύ πεσμένο και εγώ τον άκουσα. Άδεια έχεις. Πεσμένο τον άκουσα σήμερα. Όχι, εδώ δουλεύω, σας ακούω. Να το θέμα του Βέλε, να το θέμα του ένα, να το άλλο. Λέω εντάξει. Μαλώνεται κάθε μέρα, σου λέει. Τι να βγω να πω. Είσαι στην κατηγορία των γνήσιων ακροατών αυτής της εκπομπής που ασχολείται πρώτα με οτιδήποτε άλλο και μετά με τα αθλητικά. Γι' αυτό σε θέλουμε εδώ πέρα τώρα. Και έχεις εξαφανιστεί τόσες μέρες. Δηλαδή, που χάνεις. Μαλώνεται όλη μέρα, ρε. Τι να βγει να πει ο άνθρωπος. Μαλώνεται όλη μέρα. Μεγαλύτερους δημοσιογράφους που υπάρχουν, έτσι ο κύριος. Πάρα πολύ καλός. Πάρα πολύ καλός και δεν το έχουμε δώσει ούτε ευρώ. Καλή συνέχεια. Να σε καλά, Σάβα μου. Και σε σένα. Να σε καλά. Καλώς σου πω. Είναι ο Σάββας από τους ακροατές που χτίστηκε πάνω σε αυτούς η συγκεκριμένη εκπομπή και με τα τελευταία τώρα με τον Άρη, με τον Πάο και έχει χαλάσει το κλίμα, ρε φίλε, αυτής εκπομπής δηλαδή τώρα. Αυτή... Όχι, ρε φίλε, τώρα είναι καλό. Αυτά είναι ωραία. Ξεκίνησε κάτι. Ρε φίλε, εγώ σου μιλάω για την ποιότητα της εκπομπής και για το επίπεδο. Τώρα πάει, έχουμε πάει. Εντάξει, ρε Νίκο, τώρα την ποιότητα και το επίπεδο. Θα αποκοθούμε λίγο. Έχουμε πάει στα πολύ mainstream το τελευταίο διάστημα, ρε Νίκο. Δεν μπορούμε να το πάμε μόνο. Νίκο, δεν γίνεται μόνο με ποιότητα, ρε φίλε. Δεν γίνεται. Λοιπόν... για να βγει το ψωμάκι θέλει και λίγο φασαρία. Τι να κάνουμε. Ναι, αλλά πλέον είμαστε μόνο φασαρία. Δηλαδή ευθεία γραμμή στη φασαρία μας. Είναι η επικαιρότητα τώρα τέτοια. Τι να κάνουμε. Είναι η επικαιρότητα τώρα δηλαδή. Θα ερεμήσουμε τα πράγματα εδώ πάνω. Άλλες χρονιές Ιούλη μήνα κοιτούσαμε τους στίχους. Τώρα γίνεται χαμός. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, σημεία των καιρών. Ακολουθεί ΠΑΟΚ 24 με Νίκο Μοσχοβίτη μέχρι και τις 9. Εντάξει. Τίποτα, θέλω να σα διάβεσαι σήμερα. Μια μισή ώρα αυτό. Μια μισή ώρα μόνο. Θα τον βγάλω εκεί πέρα να του κατακεραυνώσει όλου. Μαρούπα τα μουσουλμανάκια. Ναι. Λοιπόν, ναι, και, ναι. Και πάει λέγοντα. Χίτσε αυτομουφτίδε. Αυγενάκη, Βριώνη και λοιποί. Μέχρι και τι 9. Θα τα πούμε και πάλι τη Δευτέρα. Καλώ χρόνο τον πραγματικό. Καλά να είμαστε μέχρι τη Δευτέρα. Νίκο. Καλά να είμαστε μέχρι τη Δευτέρα. Χωρί να ακούγονται ήχοι τη φύση στην εκπομπή προκλητικά, θα λέγαμε. Όχι, πού, πουθενά. Το στούντιο εδώ πέρα είναι έτοιμο, φίλε. Ακούστηκε κάτι? Ναι, ακουγόταν. Το έχω φτιάξει όλα. Ακουγόταν. Ή ήταν από τον ακροατή που ήταν στον αέρα, ίσως ήταν από σένα. Από τον ακροατή ήταν. Από εδώ δεν είμαστε. Α, είστε full κλειστά δηλαδή. Ναι, ναι, ναι. Δεν σκάσατε τη λειτουργία πλήρω. Τι έχει κλιμαστεί πουλή. Όχι, εντάξει είμαστε. Εντάξει είμαστε. Εντάξει. Με μπουξεράκι κάνει την εκπομπή, Νίκο? Όχι, Νίκο. Όχι, φυσικά. Όχι, φυσικά. Γιατί είμαι επαγγελματία. Ναι, βέβαια. Λοιπόν, καλή συνέχεια σε όλου. Καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σα.